Στον νόμο Πότσερινα, κοντά στη πόλη Σάμπατς, σε απόσταση 100 χιλιομέτρων από το Βελιγράδι, βρίσκεται το χωριό Βάρνα, μέσα σε μια λοφόντη και ήπια περιοχή με πολλούς καρπούς, από τους οποίους οι νοικοκυρές φτιάχνουν σπιτίσια νόστιμα φαγητά. Πριν 5 χρόνια, τα μέλη της οικογένειας Κοβάτσεβιτς άρχισαν να ασχολούνται με υπαίθριο τουρισμό και σιγά σιγά και άλλα νοικοκυριά αυτής της περιοχής άρχισαν να ασχολούνται επίσης με τέτοιο είδος τουρισμού, δηλαδή τουρισμό στο χωριό. Συγκεκριμένα, η Επαυλή Αλβέδο έλαβε το περασμένο έτος 2010 βραβείο της τουριστικής οργάνωσης Σερβίας για το καλύτερο υπαίθριο τουριστικό νοικοκυριό. Το όνομα Αλβέδο προέρχεται από τη λατινική λέξη Albus, που σημαίνει λευκός, επειδή όλες οι εγκαταστάσεις σε αυτό το νοικοκυριό έχουν λευκό χρώμα και είναι κτισμένα με απλή αρχιτεκτονική. Προς το παρόν, η Επαυλή Αλβέδο διαθέτει 6 δωμάτια, σαλόνια, 4 λουτρά, θερινό κήπο, πηγάδι, κρίνη, βιβλιοθήκη, ατελιέ και μερικά εργαστήρια. Η Επαυλή έχει 2 τρόλους, πύργους, που κάνουν την Επαυλή να προεξέχει και να διακρίνεται από μακριά, αποσπώντας την προσοχή και το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Το σήμα κατά τεθέν αυτού του νοικοκυριού είναι ο θαυμάσιος εσωτερικός και εξωτερικός χώρος, καθώς και άνετη και εξενίαστη ξεχούραση. Επισκέπτες είναι κυρίως επιχειρηματίες και καλλιτέχνες από μεγάλες πόλεις που προέρχονται εδώ για αναψυχή και για ανάπαυση μέσα σε οικογενειακό περιβάλλον. Επίσης εδώ έρχονται για να περάσουν λίγες μέρες και ξένοι τουρίστες από όλα τα μέρη του κόσμου, πλην της Αυστραλίας και των Αφρικανικών χωρών. Ιδιαίτερα καλή συνεργασία αναπτύχθηκε με Ρώσους, επειδή κάθε χρόνο στην Έπαυλη Αλβέδο έρχεται μια ομάδα Ρώσων ζωγράφων από την περιοχή Ιβάνοβο. Εδώ οργανώνονται κάθε καλοκαίρι παρικίες ζωγράφων και έτσι στη διάθεση του Δήμου Σάμπατς βρίσκεται ένας μεγάλος αριθμός πινάκων. Όλες οι εισπράξεις από τις πωλήσεις αυτών των ζωγραφικών έργων διαπανούνται για την ικανοποίηση των ανάγκων των παιδιών του χωριού Βάρνα. Εδώ και πολλά καλοκαίρια οργανώνονται και μουσικές εκδηλώσεις με συμμετοχή του καθηγητή Άρμπο Βάλνο από την Κολονία, παιδαγωγό του πιάνου, ο οποίος έχει μερικά ιδιωτικά σχολεία πιάνου στον κόσμο. Επίσης συναυλίες δίνει και ο γνωστός Σέρβος κιθαρίστας Ντάρκο Καράιτς. Ενδιαφέρουσα είναι η εκδήλωση με τίτλο «Παλιά παραδοσιακή αυλή», κάθε φθινόπωρο με προβολή ορισμένων παλιών σερβικών βιοτεχνιών με σκοπό την αναβίωση του υπαίθριου τουρισμού στη Σερβία. Οι ιδιοκτήτες της Έπαυλης Αλβέδο κάνουν πολλά σχέδια για το μέλλον, διάφορα εργαστήρια, κατασκηνώσεις, προγράμματα για τα παιδιά, διάφορα πάρτι στον ανοιχτό χώρο. Επίσης κάνουν σχέδια για την παραπέρα ανάπτυξη του λεγόμενου τουρισμού των ποδηλατιστών. Οργανώνονται και εκδρομές στην τριγύρω περιοχή με συνολικά 15 αξιοθέατα, ανάμεσα στα οποία είναι η επίσκεψη της πόλης Σάμπατς με όλα τα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία της, όπως είναι τα κάστρα Στάριγκρατ στην όχθη του ποταμού Σάβου. Στη συνέχεια οι επισκέπτες μπορούν να πάνε να δουν το μουσείο αφιερωμένο στη μάχη του Μίσαρ, μπορούν να πάνε στο παραπλήσιο βουνό Τσέρ, που αποτελεί οάση παρθένας φύσης, και να επισκεφθούν τον οικοκυρίο Τζιάκοβιτσα στο χωριό Νακούτσανη. Εδώ υπάρχουν και μερικά παλιά σερβικά συμπλέγματα της παραδοσιακής τέχνης από τις αρχές του 19ου αιώνα. Κοντά σε αυτό το χωριό βρίσκεται και ο τάφος Ασίκοβ Γκρόμπ, δηλαδή η παλιά σερβική ταφόπλακα που λέγεται Στέτσιακ και που μαρτυρεί για τη τραγική αγάπη του σερβικού Ρώμεο και της Τζουλιέτα, πράγμα για το οποίο έγραψε και ο γνωστός Σέρβος συγγραφέας Γιάνκο Βεσελίνοβιτς. Πρέπει να αναφέρουμε και την εκδρομή μέχρι το Λουτρό Μπάντανιε, αλλά και μέχρι ορισμένες άλλες πηγές θερμοϊαματικού νερού στην σερβική περιοχή Μάτσβα, της οποίας ο Σάμπατς είναι πρωτεύουσα.